Θα προσπαθήσουμε πάλι να κάνουμε το ίδιο, να φτιάξουμε θρεπτικούς χάρτες αναπεριοχή, να δούμε, να χαρτογραφήσουμε ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία βρίσκονται σε επάρκεια σε μια περιοχή, το pH φυσικά, διάφορες αγωγημότητες, καθώς επίσης και να κοιτάξουμε να δούμε πώς όλα αυτά τα στοιχεία αν μπλοκάρονται ή όχι σε αντιπαράθεση με τις αναλύσεις φύλων τις οποίες έχουμε ήδη από εσάς. Όσοι από εσάς δεν έχετε αναλύσεις φύλων, θα κάνουμε κάτι αργότερα το καλοκαίρι. Εντάξει, μη στεναχωριέστε γι' αυτό, θα το κοιτάξουμε. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για το πώς παίρνουμε ένα σωστό δείγμα. Θέλουμε, όπως είχαμε πει και με τα φύλλα, να είμαστε όσο πιο αντιπροσωπευτικοί γίνεται. Έτσι. Όταν έχουμε ένα χωράφι το οποίο μέσα έχει ένα λοφάκι, δεν θα πάμε να πάρουμε από το λόφο που είναι αμούδα, θα πάμε να πάρουμε από όλες τις περιοχές του χωραφιού μας, τις οποίες είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές. Σε ένα χωράφι το οποίο, ας το φανταστούμε τετράγωνο, παίρνουμε πάντα από τις γωνίες, όχι από την εξωτερική πλευρά, από την εσωτερική, δηλαδή στη δεύτερη σειρά και μέσα. Εντάξει, άρα θα πάρετε από τις τέσσερις γωνίες και ξεκινώντας από την άκρη του χωραφιού, θα διαγράψετε ένα ζήτα μέσα στο χωράφι, όπου θα πάρετε από διάφορα σημεία εκεί πέρα μέσα. Επειδή πολλοί ρωτάνε συνήθως πόσα δηλαδή να πάρουμε. Λίγο πιο δυνατά, ακούστα, γιατί έχει. Ναι. Επειδή λοιπόν πολλοί ρωτάνε πόσα να πάρουμε. Όσα περισσότερα πάρετε, τόσο καλύτερο. Εντάξει. Μπορείτε να πάρετε, ας πούμε, σε 10 στρέμματα, μπορείτε να πάρετε 8 δείγματα. Μπορείτε να πάρετε και 15. Εγώ τι θέλω από εσάς. Αυτά τα δείγματα, όπως θα σας δείξω πώς θα τα πάρετε, θα τα βάλετε σε ένα κουβά, σε μια σακούλα, σε ό,τι σας βολεύει. Θα τα ομογενοποιήσετε καλά, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομοιογένεια στο μείγμα σας, και θα πάρετε μετά ένα κιλό το οποίο θα το βάλετε στις σακούλες που θα σας δώσει ο Μάκης και γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα και θα το πάμε για ανάλυση. Εντάξει, πώς παίρνουμε τώρα ένα δείγμα. Λοιπόν, δειγματολήπτη τώρα ελάχιστα από εσάς έχετε. Το χωράφι το πιανού είναι. Του Νίκου. Πολύ πέτρα, σε δύσκολο χωράφι με έφερες. Καλά, δεν χρειάζεται να πάρεις τα δείγματα κι εσύ. Δείξε απλά. Και είναι και πατημένο, φαντάζομαι είναι. Είναι και πατημένο. Είναι και πατημένο. Λοιπόν, ο δειγματολήπτης αυτός εδώ είναι στα 20 εκατοστά. Αυτό δεν είναι σωστό δειγματολήπτης. Κανονικά ο δειγματολήπτης που θα χρησιμοποιήσετε, αν χρησιμοποιήσετε, πρέπει να είναι των 30 εκατοστών. Δεν το δείξεις καλύτερα με το φιάρι. Θα το δείξεις καλύτερα. Είναι καλύτερα. Λοιπόν, εγώ με τις άποψεις ότι παιδιά πρέπει να ξέρετε τα πάντα. Έτσι. Να δείτε και με δειγματολήπτη πώς γίνεται. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα το δείγμα που έχουμε πάρει ουσιαστικά τι είναι. Καταρχήν, πρωτού πάρουμε το δείγμα, αφαιρούμε ότι έχει από πάνω από χόρτα, φύλλα. Έτσι, όλα αυτά δεν τα χρειαζόμαστε με στο δείγμα μας. Θα μας χαλάσει το δείγμα. Αυτό εδώ είναι στα 20 εκατοστά. Ουσιαστικά τι κάνουμε. Προσπαθούμε να πάρουμε μια αποτύπωση του εδάφους από 0 μέχρι 30 εκατοστά. Δηλαδή να έχουμε όλο αυτό το ύψος στο έδαφος. Εντάξει. Καταλάβετε τώρα καλύτερα στο φτιάρι. Λοιπόν. Παίρνουμε μια καλή φιαριά, βγάζουμε το πρώτο και πάμε εδώ ουσιαστικά όπου θέλουμε να πάρουμε τη φέτα μας. Εντάξει. Έχει πέτρες. Ας πάρουμε εδώ. Α, πού έχει πέτρες εδώ. Ναι ρε, δεν έχει πέτρες. Πάρισε το μέχρι μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια αποτύπωση, έτσι. Δείτε λίγο. Εδώ πέρα έχουμε 0 ως 30 εκατοστά. Αν πατήσετε το πατόφιαρο μέχρι κάτω, είστε στα 30 εκατοστά. Μπορείτε να το πάρετε και όλο αυτό, έτσι, να το βάλετε σε ένα κουβά, να πάτε στα διάφορα σημεία σας, να μαζέψετε, να το ομογενοποιήσετε. Τώρα, εγώ θέλω στα δείγματά σας που θα βάλετε μέσα στο κουβά, να έχει όλο το ύψος, δηλαδή να είναι από τα 0 ως τα 30 εκατοστά. Είναι κατανοητό αυτό? Ναι. Δεν θέλω δηλαδή να πάτε σκάψτε. Άρα μπορείς να καθαρίσεις και το φτιάρι δεξιά και αριστερά και να αφήσεις μια λωρίδα στο κέντρο να το βάλεις μέσα στη σακούλα, κατάλαβες? Να μην το πάρεις όλο αυτό το χώμα. Με μια σωλήνα ρε παιδιά, με μια σωλήνα, ένα καρότο. Ένα καρότο να το χτυπήσει τη σωλήνα και να μπει μέσα. Όπως τον βολεύει τον καθένα, εμείς θέλουμε δείγμα από 0 μέχρι 30. Με τον πατόφιαρο είναι πιο εύκολη δουλειά. Δεν θέλω απλά να ανοίξετε ένα λάκκο στα 30 εκατοστά και να πάρετε μόνο από τα 30. Εγώ θέλω αποτύπωση από 0 ως 30. Θέλω τη φέτα όλη. Εντάξει. Θέλω όλη τη φέτα από 0 ως 30. Αυτή τη βάζετε μέσα σε ένα κουβά. Ομογενοποιείτε τα πολλά σας τα δείγματα. Εντάξει.
Και μετά πηγαίνετε και παίρνετε ένα συνολικό δείγμα ενός κιλού από το ομογενοποιημένο μείγμα που θα έχετε κάνει καλά-καλά και είναι το χωράφι σας στο τέτοιο. Τώρα, από πού παίρνουμε? Λοιπόν, κάθε φορά παίρνουμε δείγματα από το μέσο του διαδρόμου και στην προέκταση του δέντρου. Δηλαδή, δέντρο, εδώ, εντάξει. Θέλουμε να πάρουμε από το μέσο του διαδρόμου και στην προέκταση του δέντρου. Συγγνώμη. Σε όλα τα σημεία. Όχι. Εκεί που δεν έχει, εκεί πέρα, δεν έχει πέσει όλος ο όγκος των λιπασμάτων, είτε από υδρολίπαση. Είναι μια τυπική ερώτηση, θα σου απαντήσω. Ναι. Θα σου απαντήσω. Με έχουν ρωτήσει σε όλα τα γκρουπ. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Εσείς, ας πούμε, το χωράφι σας. Ξέρετε πώς είναι, τι μηχανική σύσταση έχει κτλ. Εκείνη και τη μηχανική σύσταση που πήρατε τότε, την πήρατε από τέτοια σημεία και με βάση αυτή πορεύεστε και κάνετε τη λίπασή σας πάνω στα δέντρα. Εντάξει. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ να κάνουμε ένα διαγωνισμό, να πούμε ποιος έριξε τι και ποιος είναι ο καλύτερος. Σε ενδιαφέρει να χαρτογραφήσουμε την περιοχή. Δηλαδή, να δούμε εδώ πέρα τι υπάρχει για το δέντρο διαθέσιμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη λίπασή μας εδώ. Ένα δέντρο, η ρίζα δεν πάει προς τα κάτω έτσι. Απλώνεται. Εντάξει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τι μπορεί να βρει το δέντρο στην προέκτασή του. Άστο. Γιατί εγώ, ας πούμε, υπάρχουν και συστήματα φύτευσης με 5 μέτρα απόσταση. Οπότε είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των σειρών. Εντάξει, εδώ που άμα είναι τώρα, 5 μέτρα πηγαίνετε λίγο πιο κοντά προς το δέντρο. Όταν είναι 5 μέτρα πηγαίνει οι σειρές, μην πάτε στα 2,5. Πάτε στα 2 μέτρα. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αν είναι 5 μέτρα, θέλω να πάτε στην προέκταση της κόμης, δηλαδή όσο καλύπτει η απλωσιά του. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο φτάνουν οι ρίζες. Εγώ θέλω προς το τέλος των ριζών του. Δηλαδή εδώ πέρα είμαστε προς το τέλος των ριζών του. Έτσι, είμαστε προς το τέλος. Εγώ αυτό χρειάζομαι. Συγγνώμη λίγο, παιδιά. Αυτό εδώ το χωράφι που είναι το 90% των χωραφιών μας έτσι. Εμείς μπορεί να ρίχνουμε λίπασμα π.χ. γύρω από το δέντρο στο 1 μέτρο, να ξέρετε ότι η ρίζα του. Η ρίζα υπάρχει παντού. Από παντού τρώει, από παντού πίνει. Έτσι. Και αυτό είναι και ένα θέμα για να επαναπροσδιορίσουμε πώς πρέπει να ρίχνουμε τα λιπάσματα και την οργανική ουσία, αν πρέπει δέντρο-δέντρο ή ευρύτερα σε όλο το χωράφι. Αυτό το κτήμα πάντως, ρίζα έχει παντού. Γιατί έχει υγρασία παντού, έχει σκιά παντού, άρα από παντού τρώει, από παντού πίνει. Εμείς θέλουμε να πάρουμε αντιπροσωπευτικά από το κέντρο του διαδρόμου. Εξαρτάται από την υφή του εδάφους. Λοιπόν, τώρα, οπότε καθορίσαμε τα σημεία, καθορίσαμε το πόσα δείγματα θα πάρετε, πώς θα πάτε να τα πάρετε, εντάξει. Και σας εξήγησα γιατί θέλουμε από το κέντρο. Είναι σημαντικό για μένα να το καταλάβετε αυτό. Δεν θέλουμε να κάνουμε εδώ ένα διαγωνισμό ποιος έριξε τι λίπασμα κτλ. Θέλουμε να δούμε η περιοχή πώς κινείται. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο pH στην περιοχή, να βγάλουμε ένα μέσο όρο να δούμε ποια στοιχεία λείπουν από την περιοχή. Θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια δουλειά. Φυσικά, αν κάποιος από εσάς έχει πάει σε ένα χωράφι το οποίο είναι πολύ δυνατό, το οποίο είναι διαφορετικό από την περιοχή, και πάει και την ανάλυση φύλων, ο Νίκος που θα το πάει στον Μάκη, θα το δει αυτό. Θα το παίξει αλλιώς το πρόγραμμα. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει, σαν κοινωνικό πρόσημο της όλης εκδήλωσης, να έχουμε ένα θρεπτικό χάρτη. Δηλαδή, είμαστε στο 2019 και δεν υπάρχει θρεπτικός χάρτης. Πρέπει πάλι να κάτσει η ιδιωτική πρωτοβουλία να βγάλει θρεπτικό χάρτη. Αυτά έπρεπε να είναι έτοιμα από το κράτος. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα. Μην την πιάσουμε την κουβέντα. Μην την πιάσουμε. Λοιπόν, τώρα. Μάκη, νομίζω καλύφθηκε λίγο να πούμε για τις σακούλες. Πριν πάμε εκεί, συγγνώμη.